Κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Ρομπέρτα, κυρίες και κύριοι, ε, είχα σήμερα τη μεγάλη χαρά να υποδεχθώ στην Αθήνα την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο, προ, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψής της στην χώρα μας με αυτήν της, την ιδιότητα ε, και φυσικά είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την Ευρώπη ε, καθώς η συνεργασία μας είναι πάντα στενή και επικοδομητική απέχουμε άλλωστε λιγότερο από τέσσερις μήνες από τις ευρωεκλογέ που στην χώρα μας θα λάβουν χώρα την 9η Ιουνίου. Πρόκειται για μια κομβική στιγμή καθώς τότε θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί οι οποίοι θα αναμετρηθούν με τα στοιχήματα της Ευρώπης την επόμενη πενταετία. Στοιχήματα γεωπολιτικά, στοιχήματα οικονομικά, στοιχήματα τεχνολογικά απέναντι στα οποία η Ευρώπη πρέπει να έχει τις δικές της απαντήσεις. Γι' αυτό και αποκτά μεγάλη σημασία ε, η οικοδόμηση της στρατηγικής της αυτονομίας όσο και η σφυριλάτηση της κοινή πορεία των κρατών μελών της. Κλειδί αυτή τη δημοκρατική διαδικασία, όπω είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την κυρία Πρόεδρο, είναι προφανώ η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτήν την κατεύθυνση με ουσιαστικά τον πρώτο νόμο της δεύτερης κυβερνητικής μας θητείας καθιερώθηκε στην Ελλάδα η επιστολική ψήφος. Έτσι όλοι οι πολίτες όχι μόνο εκτός αλλά και εντός των συνόρων θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν ή δυσκολεύονται να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα. Η σχετική πλατφόρμα άνοιξε χθες και είναι απλή, εύκολη και γρήγορη. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια επιλογή ευθύνης, είναι μια επιλογή που ενθαρρύνει τη λαϊκή έκφραση, ενισχύοντας παράλληλα τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής οικογένειας. Μαζί βέβαια και με το διάλογο για τα κοινά μας προβλήματα, ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να διεξάγεται πάντα με ευθύνη και σίγουρα πέρα από μικροκομματικές σκοπιμότητες που συχνά μπορούν να δημιουργούν και ψευδείς εντυπώσεις και πέρα από μύθους που οδηγούν σε ανυπόστατα συμπεράσματα. Επιμένω σε αυτό, καθώς η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο συκοφαντιών. Πότε με ανύπαρκτες υποθέσεις, όπως αυτή της μικρής Μαρίας στον Εύρο που αποδείχθηκε ότι ήταν μια σκηνοθεσία αδίστακτων διακινητών μεταναστών, και πότε με μεθοδεύσεις και καταγγελίες για το κράτος δικαίου, το οποίο είναι ισχυρότερο παραποτέ στην χώρα μας και είναι και ενέργειες οι οποίες ενόχλησαν τόσο και στην πατρίδα μας, ώστε να πάρουν σκληρή απάντηση και από την ίδια τη δικαιοσύνη, από τον ίδιο τον Άριο Πάγο. Και από την άλλη πλευρά μοιάζει τουλάχιστον παράδοξο κάποιες δυνάμεις στην χώρα μας, οι οποίες άλλοτε συντάχθηκαν με τα πιο αντιευρωπαϊκά, τα πιο αντιλαϊκιστικά συνθήματα, να εμφανίζονται ευνείς ως υπερασπιστές των δημοκρατικών αξιών και της δικαιοσύνης. Θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, κατά είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε με την κυρία Πρόεδρο, ο τελικός κριτής ποιότητα της ποιότητας του κράτου δικαίου σε μια ευρωπαϊκή χώρα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει και την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα για να μπορεί να ελέγχει την πρόοδο κάθε κράτους μέλους στα πολύ αυτά κρίσιμα ζητήματα. Και κακά τα ψέματα. Αλλού είναι η κίνδυνη για την Ευρώπη και αυτοί πρέπει να καταδικαστούν με την ψήφο των Ευρωπαίων στις επικείμενες εκλογές. Και σε αυτές τις φωνές εμείς αντιτάσσουμε την επέκταση των δικαιωμάτων και την ενίσχυση του πλουαρισμού. Με τελευταίο δείγμα την θεσμοθέτηση προημερών της ισότητας στον πολιτικό γάμο με μια σημαντική διακομματική συνένεση. Την σχετική πρωτοβουλία στήριξαν πέντε κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι μια μεταρρύθμιση ελευθερία, μια μεταρρύθμιση ισονομία, μια μεταρρύθμιση δικαιοσύνη που επιβεβαιώνει την θέση τη πατρίδα μα στην καρδιά τη Ευρώπη, υπερθυμίζοντα ταυτόχρονα την προσήλωσή μα στι αρχέ τη ανοιχτή δημοκρατία. Και μάλιστα είναι πολιτικέ που αναγνωρίζονται και από του εταίρου μα, αλλά και από Έγκριτα μέσα ενημέρωσης, ε, δεν είναι τυχαίο ότι και μετά την θετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, ε, ο Economist κατέταξε πρόσφατα την πατρίδα μας στα 20 κορυφαία κράτη στον κόσμο ως προς την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Συνεπώς, ας μην ανησυχούν ορισμένοι. Η δημοκρατία πάντα ζει και προοδεύει στον τόπο που γεννήθηκε. Με την κυρία Πρόεδρο, ήταν φυσικό να συζητήσουμε και το μεγάλο θέμα του μεταναστευτικού. Την ανάγκη μια κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην παράνομη διακίνηση των ανθρώπων είναι μια στάση αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, με την ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των ευθυνών. Και είναι μια κατεύθυνση την οποία ήδη ευνοεί η πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το νέο σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου. Κάτι για το οποίο και η κυρία Πρόεδρο. Προσωπικά αγωνίστηκε πολύ. Ένα θέμα κρίσιμο για την πατρίδα μας, που παραμένει σε μία περιοχή πολλαπλών κρίσεων, οι οποίες προφανώς ούτε αυτές λείπουν και έλειψαν από τη σημερινή ατζέντα της συζήτησής μας. Εξάλλου, σε λίγο συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ενώ τέσσερις μήνες μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η προσοχή όλων μας Εξακολουθεί να είναι στραμμένη στην ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα, η οποία έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Και δεν έκρυψα στην κυρία Πρόεδρο την ανησυχία μου για τη διάχυση της περιφερειακής αστάθειας ε, στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί όπου οι συνεχείς επιθέσεις των ανταρτών χούθη απειλούν το παγκόσμιο εμπόριο και θέτουν βέβαια και σε κίνδυνο τα πλοία μας, και λέω τα πλοία μας γιατί η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο ε, στόλο από οποιαδήποτε άλλη χώρα ως προς την εμπορική ναυτιλία και γι' αυτό και η Ελλάδα τάχθηκε αμέσως υπέρ της συντονισμένης δράσης ε, αναλαμβάνοντας και την τακτική διοίκηση της ευρωπαϊκής ε, αμυντικής επιχείρησης ασπίδες από το στρατηγείο της Λάρισας. Είναι μια πρωτοβουλία ευρωπαϊκής ευθύνη, από την οποία η πατρίδα μας δεν μπορούσε να λείπει ως μια χώρα που ανήκει στο στενό ευρωπαϊκό πυρήνα, αλλά και μια Ισχυρή δύναμη ειρήνη και σταθερότητα στα ανατολικά σύνορα τη Επίρου μα. Και ακριβώ για όλα αυτά το είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε με την κυρία Πρόεδρο. Ένα από τα σημαντικά ζητούμενα και των επόμενων ευρωεκλογών είναι πώ η Ευρώπη θα αποκτήσει μια πραγματική διάσταση στρατηγική αυτονομία, τι σημαίνει να έχουμε μια ανεξάρτητη και αυτοτελή αμυντική ε, ε, πολιτική, έναν ισχυρό αμυντικό βραχείο, πώ θα ενισχύσουμε. Την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη, πώ θα αντιμετωπίσουμε προκλήσει όπω η κινητοποίηση των αγροτών μα, οι οποίοι και σήμερα θα βρεθούν, όπω βρέθηκαν εξάλλου σε πολλέ άλλε πρωτεύουσε, στο κέντρο σήμερα τη Αθήνα. Διαδηλώνοντα και εκφράζοντα πολλά αιτήματα τα οποία θεωρώ ότι είναι δίκαια σχετικά με την ταχύτητα με την οποία μεταβαίνει ο πρωτογενή μα τομέα στην πράσινη μετάβαση. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα μα απασχολήσουν και εν ώψη ευρωεκλογών και σίγουρα θα απασχολήσουν και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, εύχομαι λοιπόν, αγαπητή Ρομπέρτα, όλα όσα μα απασχόλησαν να γίνουν αντικείμενα και του προεκλογικού προβληματισμού. Εν ώψη τη 9η Ιουνίου, και αυτή η προεκλογική περίοδο να είναι μια γόνιμη περίοδο όπου θα συζητήσουμε πραγματικά για το μέλλον τη κοινή ευρωπαϊκή μα οικογένεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι για την παραγωγική μα συνεργασία και είσαι πάντα ευπρόσδεκτη στην Ελλάδα και στην Αθήνα, την οποία ξέρω ότι τόσο αγαπά. Και πάλι, καλώ όρισε. Thank you very much and good morning. I'm delighted. Uh, to be here today in beautiful uh, Athens in this special year, as uh, we will celebrate uh, 50 years since the return of democracy uh, in Greece. And there are, very proud to say, uh, few better places in the world to be. I would like to thank the people of this great country and you personally, Prime Minister, for your leadership, for your commitment, and your dedication. Uh, it has not been easy, but you rallied to exit the EU enhanced surveillance and reduce the debt ratio. You reformed and you handled crises thrown your way, and you did that in the midst of the energy transition, natural disasters, war, and global economic slowdown. And that is no small feat. On the 9th of June, Greeks and another 400 million other Europeans will be called upon to vote in the European elections, and this is why I am currently visiting European Union member states to listen, to show the value of Europe, to increase awareness about the European elections. I am here to encourage to vote, particularly uh, young people, who were those here, uh, aged also 17, can uh, for the first time do, that ju do just that. And now that postal voting is a reality, it is easier and faster than ever to participate in democracy. After the 9th of June, there will be 720 members of the European Parliament, 21 from Greece. Who those people are and what they stand for is in your hands. They will shape policies and adopt legislation that affect all of Greece and Europe. And it is up to you, Greek citizens. To vote. With the Prime Minister, we also used uh, this opportunity to discuss a number of other uh, pressing issues, as we've just heard. These included the situation in the Middle East and the war in Ukraine, as well as our support uh, for farmers and the agricultural sector. And here it is important to address this pan European situation and make it clear that we intend to leave nobody behind. As the Prime Minister said, we also discuss the rule of law. The European Parliament recently adopted a resolution, and I understand that the Greek Supreme Court issued an opinion on this yesterday. We will of course analyse this and we will reflect on what is said. But in I also want to be clear that we must treat all Member States the same, and this is why we insisted as a Parliament on an annual rule of law report from the Commission that puts all uh, member states under the same scrutiny why have we been asking for this and we've done this for many years now because we want to discuss the issues honestly and we need to be careful not to politicize or weaponize important discussions on the rule of law and i also want to acknowledge the important steps that greece has made on transparency on equality and on combating racism I am grateful for the assurances given by Prime Minister Mitsotakis, and I am confident that in our discussions going forward, we'll be able to move very much forward uh, together. Last word let me very much congratulate Greece for legislating uh, under your leadership, Kyriakos, for marriage equality. This was an important decision on our shared journey on strengthening people's rights. And I thank you. very much so.